Πάμε τώρα στο τρίτο κείμενο, με τη μύδια που είναι συγκεκριμένη η που μας δίνονται, 488 έως 562. Και εδώ αυτό που ερωτόμαστε είναι από ποιο επεισόδιο προέρχονται οι συγκεκριμένοι στίχοι και πώς ονομάζεται η δραματική τεχνική που χρησιμοποιεί σε αυτή τη σκηνή ο Ευρυπίδης. Και το δεύτερο μα υποερώτημα λέει να συγκρίνετε την επιχειρηματολογία τη μύδια και του Ιάσονα σε αυτού του στίχου. Ποιο σα φαίνεται λιγότερο πιστικό και γιατί. Πάμε να διαβάσουμε το κείμενο. Η Μίδια λοιπόν του λέει, του Ιάσονα, φανερός, πολύ θυμωμένη. «Εγώ, αθλία άντρα, έκανα τόσα για σένα και εσύ με πρόδωσες για το κρεβάτι κάποια άλλη ενώ είχαμε παιδιά. Αν ήσουν ακόμα χωρίς παιδιά, θα μπορούσε να καταλάβει κάποιο τον πόθο σου για αυτόν τον γάμο. Η πίστη στους όρκους σε χάθηκε και δεν μπορώ να ξέρω τι πιστεύεις. Πως οι θεοί εκείνοι δεν κυβέρνουν πια τον κόσμο ή ότι τώρα θεσπίστηκαν για τους ανθρώπους νέοι ναι, νόμοι. Γιατί γνωρίζεις βέβαια καλά ότι τους όρκους που έδωσες δεν τους σεβάστηκες. Αχ χέρι μου δεξιό που εσύ πολλέ φορές το κράτησες και αυτό και τούτα τα γόνατα. Και ο Ιάσον απαντάει «Όχι». Βεβαίω γι' αυτό που πονάει εσένα, επειδή δεν με, θε... δεν με έθελγε το κρεβάτι σου και με είχε συνεπάρει ο πόθο για τη νέα νύφη, ούτε γιατί το είχα καημό να μετρηθώ με άλλου στην πολυτεκνία. Μου φτάνουν τα παιδιά που αποκτήσαμε. Παράπονο δεν έχω. Ο πρώτος του λόγο ήταν για να έχουμε καλή ζωή και να μην στερούμαστε. Επειδή έχω μάθει πια ότι τον φτωχό φίλο τον αποφεύγουν οι πάντε. Αυτό είναι λοιπόν το κείμενό μα. Και. Εδώ λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε στο δεύτερο επεισόδιο, όπου έχουμε τον αγώνα λόγων και ευθύ έχουμε απαντήσει στο πρώτο ερώτημα, είναι τόσο σύντομο. Και στο δεύτερο όμως που πρέπει να σχολιάσουμε την επιχειρηματολογία και εδώ και αν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στίχους από το κείμενο, το δοθέν κείμενο, να πούμε καταρχήν ότι η επιχειρηματολογία της μύδια αναφέρεται σε θέματα δικαίου, θεσμών, αξιών. Και Λέει, ας πούμε, για τον όρκο, του όρκους που πάτησε, το γεγονός ότι έχει ο Ιάσωνας παιδιά, α, ότι πήγε γιατί δεν τον έθελγε το κρεβάτι. Επομένως, εδώ είναι ε, η επιχειρηματολογία της Μύδιας με στέρεες βάσεις και είναι πολύ πιστική. Παρουσιάζει, λοιπόν, τον Ιάσωνα ως προδότη, ενό κώδικα τιμή και του θυμίζει τις θυσίε που έκανε για χάρη του, ενώ εκείνος την πρόδωσε, παραβίαση του δικαίου της ανταπόδοσης. Ο Ιάσονας χρησιμοποίησε το τελετουργικό της οικεσίας για να την πείσει να τον βοηθήσει και τους έδωσε όρκους. Και βέβαια αυτό φαίνεται από το στίχο λοιπόν που λέει ότι της κρατάει το γόνατο. Α, αλλά σε όλα αυτά και την οικεσία και τους όρκους που έδωσε φαίνεται ότι τα ξέχασε και τα παραβίασε. Οι θεοί όμως τιμωρούν αυτούς που δεσέβονται τους ηθικούς κώδικες τιμής. Ο πολιτισμικά καθιερωμένο αυτό σκοπό του γάμου ήταν η απόκτηση νόμιμων αρσενικών απογόνων. Αφού λοιπόν αυτό ο στόχο επετέφθη και η Μίδια έδωσε άρενε συνεχιστέ τη γενιά του στον Ιάσονα, αυτό δεν είχε κανένα νόμιμο λόγο να τη διώξει και να ξαναπαντρευτεί. Από την άλλη τώρα, για να σχολιάσουμε και το λόγο του Ιάσονα, ο λόγο του αποκαλύπτει ότι η πρωταρχική του επιδίωξη είναι τα υλικά αγαθά. Με το νέο του γάμο λέει ότι θα μπορεί να προσφέρει στα παιδιά του μια καλύτερη ζωή, μακριά από την κακοτυχία, τη στέρηση και τη φτώχεια που στερούν από τους ανθρώπους ακόμη και τους φίλους. Η γλώσσα του κέρδους και του εμπορίου που χαρακτηρίζει την επιχειρηματολογία του Ιάσονα, όχι μόνο σε αυτούς τους στίχους αλλά και γενικά στο δεύτερο επεισόδιο, είναι σίγουρα λιγότερο πιστική απέναντι στους κανόνες της ανταποδοτικότητας και του δικαίου στα πλαίσια της χάριτος και της φιλίας που χρησιμοποιεί η μύδια.